αίσθηση προκαλεί η έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών που υποστηρίζει ότι τις μισές ημέρες του έτους 2023 οι πολίτες εργάζονταν για να πληρώνουν φόρους και εισφορές και τις υπόλοιπες για να καλυφθούν καθημερινές ανάγκες. Βάσει τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, 177 ημέρες από τις 365 που έχει το έτος, είναι αναγκασμένοι οι Έλληνες πολίτες να δουλεύουν για να πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Είναι ένα ιδιαίτερα υψηλό νούμερο, είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ ζόρικες οι εποχές. Υπάρχει πρόβλημα στο πώς να επιβιώσεις, έτσι κι αλλιώς που έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα και οι καιροί. Συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα του 2023, οι φορολογούμενοι εργάστηκαν 177 από τις 365 ημέρες του χρόνου προκειμένου να συνεισφέρουν στο κράτος. Την ίδια ώρα οι απολαβές δεν επαρκούν ώστε ο Έλληνας να κάνει αποταμίευση. Είναι δύσκολα, διότι δεν μας δώσανε φέτος ούτε επιδοτήσεις ούτε τίποτα. Μας τα κόψανε όλα. Πρώτη χρονιά βέβαια γίνεται αυτό. Δεύτερον είναι ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει, δηλαδή δεν μπορείς να βρεις άκρη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να γίνει αναφορά ότι 177 ημέρες δουλεύουμε κατά μέσο όρο οι Έλληνες πολίτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες δουλεύουν 177 ημέρες. Είναι ο μέσος όρος που αντιλαμβανόμαστε ότι όσο ασθενέστερη είναι μια οικονομική τάξη, τόσο περισσότερες ημέρες δουλεύει για να πληρώνει φόρους και ασφαλιστικές φορές, και ας είναι λιγότεροι οι φόροι που πληρώνει. Εγώ ήμουν ασωτεύει χρόνια, πληρώναμε πολλά λεφτά, αλλά αποδοχή καμία. Μας κόψανε το δώρο, τη σύνταξη την ίδια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2018 μέχρι και το 2021 η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται. Το 2018 οι ημέρες εργασίας των φορολογουμένων για το κράτος ήταν 186, το 2019 ήταν 181, το 2020 180 και το 2021 178. Ωστόσο, το 2022 η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε στις 185 ημέρες για να μειωθεί στις 177 το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Γενικά, ζώντας στην Ελλάδα, όχι, δεν υπάρχει πολλή αναλογία σε οτιδήποτε κάνει οποιοσδήποτε εργαζόμενος. Άρα θα περίμενα ότι δεν υπάρχει κάποια αναλογία στη φορολογία του. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, με αυτή τη συνθήκη, δουλεύοντας παραπάνω από τις μισές εργάσιμες ημέρες του έτους, ένας Έλληνας πολίτης να αποταμιεύσει, να δημιουργήσει, να χτίσει πράγματα όπως είχαμε συνηθίσει οι παλαιότεροι σε προηγούμενες δεκαετίες, μέχρι και την δεκαετία του 2010. Παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε βελτίωση, η επιβάρυνση των εισοδημάτων είναι ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό σε πολλά νοικοκυριά και δίτα ευάλωτα. Πρέπει κάτι να γίνει, γιατί δεν πάει άλλο το πράγμα στον κόσμο. Δηλαδή, να ζουν οι λίγοι και να πεινάνε οι πολλοί. Δεν γίνεται. Σε ένα κράτος που είμαστε ένα χωριό της Ευρώπης, είμαστε όλη η Ελλάδα.